Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, έτοιμοι να συνεχίσουμε. Θέλω να σα πω ότι επικοινωνήσαμε με το γραφείο του Δημάρχου Καλυμνίων κύριο Δημήτρη Διακομικάλη. Αύριο θα είμαστε εκεί για να καταγράψουμε μια εφόλη τη ύλη συνέντευξη. Όμω, αυτό για το οποίο μα ενημέρωσε και σα λέω αμέσω είναι ότι το ταξίδι του αντιδημάρχου κ. Παντελή Ζωήδη με, με την ομάδα που θα ε, μετέβαινε μαζί του στην ψέρι μου, τελικά θα γίνει το Σάββατο το πρωί και όχι αύριο Πέμπτη. Σάββατο πρωί λοιπόν θα μεταβούν στην ψέρι μου. Τώρα, ελάτε να πούμε βέβαια για το έτος 2020 των νοσηλευτριών και νοσηλευτών. Τους χειροκροτήσαμε, τις ευχαριστήσαμε. Τώρα ήρθε η ώρα και της ανταμοιβή. Οι νοσηλευτές λοιπόν, οι νοσηλεύτριες σημαίες σώζουν ζωές και βελτιώνουν, προστατεύουν και προάγουν την υγεία και την ευημερία. Όλη είναι η παρουσία τους ε, ζωτικής σημασίας, παρέχοντας συνεχή φροντίδα στους ασθενείς, 24 ώρες το 24ωρο, ώρ, 7 μέρες την εβδομάδα, από την γέννηση μέχρι το τέλος. Βέβαια, η πανδημία φέτος έρχεται τραγικά να επιβεβαιώσει την σημαντικότητα του ρόλου των νοσηλευτών, νοσηλευτριών και των μεών. Για μία ακόμη φορά, φέτος που η ανθρωπότητα βιώνει την πανδημία το νοσηλευτικό προσωπικό, η υγειονομική και γενικότερα η επιστημονική κοινότητα βρέθηκαν μπροστά σε αχαρτογράφητα νερά και κλήθηκαν να υπερασπίσουν την ανθρώπινη ζωή βάζοντας σε καθημερινό κίνδυνο τη δική τους, αφού ο ιός είναι άγνωστος καθώς και η ενδεδειγμένη θεραπεία. Χωρίς αυτούς, όπως καταλαβαίνετε, η κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει. Η κοινωνία περιμένει λοιπόν να εκτιμηθεί στην πράξη η αξία της εργασίας τους, και αυτό να αποτυπωθεί τόσο στις αμοιβέ του, αλλά όσο και στις καλύτερες συνθήκες εργασίας τους. Και βέβαια με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα, ο Πρωθυπουργό έκανε και την δική του ενημέρωση και από το γραφείο τύπου σχεδιασμού θα δίδαμε το σχετικό σποτάκι το οποίο θα δείτε αμέσως τώρα. Η Ελλάδα λοιπόν ευγνωμονεί του ήρωε πίσω από τι μάσκε. Και αγαπητοί μου φίλοι, καταλαβαίνετε ότι όλοι είμαστε αναμονή του πρωτοκόλλου για τον τουρισμό, των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων δωματίων και όλων α, όσων φτάνουν πια στο τελευταίο κομμάτι, δειλά-δειλά τη επαναλειτουργία του, τη κατάστασης. κατάσταση. Βέβαια, αγανακτισμένοι επιβάτε στην πτήση Μαδρίτη-Λαπάλμα ανέβασαν πολλά βιντεάκια καθώς ο, μέσα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως καταλαβαίνετε, καταγγέλλοντας πως η εταιρεία με την οποία μετέβαιναν δεν τηρούσε τις αποστάσεις ασφαλείας που έχουν επιβάλει οι αρχές και οι ισπανικές αρχές κατέθεσαν μήνυση στην συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι που δεν θέλουμε να συμβούν, διότι ο κίνδυνος δεν πέρασε. Το ότι αρχίζουν να ανοίγουν, να γίνεται άρση των περιοριστικών μέτρων και να προσπαθούμε να δούμε πώς κινούμε θα καθημερινά, δεν πάει να πει ότι ούτε δεν χρησιμοποιούμε μάσκες, ούτε μπαίνουμε ως αγέλη μέσα στα καταστήματα όσοι θέλουμε και όπως να είναι. Ε, τέλος πάντων, μία τάξη πρέπει να τηρείται. Οι συστάσεις ακόμη πρέπει να τις ε, ακολουθούμε με θρησκευτική ευλάβεια για να μην χάσουμε τον έλεγχο και εμεί που τα πήγαμε τόσο καλά. Βλέπετε τώρα εδώ τι λένε, έτσι. Επίσης, υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα αεροσκάφη. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα είναι υποχρεωμένες να αφήνουν κενές θέσεις στο αεροπλάνο. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που το, το λένε στον ίδιο, τον επιβάτη, ότι πρέπει αυτό να συμβεί, έτσι. Διότι ο καθένας ξεχωρίζει, του κανόνε και τους ρόλους του. Και βέβαια, αγαπητοί μου φίλοι, παρακολουθήσαμε χθε και τα σχετικά ρεπορτάζ που η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρέδωσε φορτία με μάσκες προστασίας, με γάντια μια χρήση και αντισηπτικά στο κέντρο εκπαιδευτική και συμβουλευτική. Επίσης βεβαίω, καταλαβαίνετε πόσο περιμένουμε να δοθούν πράγματα, να υπάρξουν έτσι, περαιτέρω εξελίξεις και στα υπόλοιπα νησιά. Uh, και με τούτο και με εκείνο, ελάτε να σταθούμε τώρα και στα υπόλοιπα λειτουργικά θέματα της πόλης μας και όχι μόνο. Διότι πριν από λίγη ώρα, μεταβαίνοντα προς την πλευρά του γηπέδου, όπως καταλαβαίνετε έπρεπε να ξεκινήσουμε από εδώ, από το κέντρο της πόλης, να μεταβούμε και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι όλο αυτό το σταυροδρόμι εδώ, δηλαδή τη καθόδου του εμπορικού δρόμου από ταχυδρομείο, με το σταυροδρόμι της ανόδου του εμπορικού και σταθμό ταξί. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένα πολύ άσχημο μποτιλιάρισμα και εδώ τώρα έρχεται κανείς να σκεφτεί. Μα καλά, εσύ αγαπητή μου οδηγός, γιατί γυναίκα ήταν. Όταν άφησε εκεί το αυτοκίνητο με ελαφρά την καρδία, δεν κατάλαβε ότι ένα μεγαλύτερο όχημα λίγο μετά ή ένα λεωφορείο δεν θα μπορεί να περάσει. Με αποτέλεσμα να συμβεί αυτό, να κάθονται ουρές έως κάτω και να περιμένουν, πότε θα το καταλάβεις ή αν είδαν τις πινακίδες σου και βρήκαν το τηλέφωνο σου να σε ειδοποιήσουν για να έλθεις. Για πάμε να δούμε πώς ήταν τα πράγματα. Ακόμη δεν έχουν αρθεί τα μέτρα, τα περιοριστικά και δείτε την ποτηλιάρισμα αυτήν την ώρα εδώ στο κέντρο της πόλης της Καλύμνου. Στην Πόθια λοιπόν και εδώ με ένα φορτηγό εκεί που έχει μάλλον α, τσιμέντο μέσα, με ανθρώπους που βλέπετε τρέχουν τώρα για να βγάλουν τα αυτοκίνητά τους τελευταία στιγμή και όλους φυσικά τους υπόλοιπους που περιμένουν στην ουρά για να εξυπηρετηθούν. Την εικόνα εδώ στο κέντρο της πόλης σήμερα, κάτι που δεν το περιμένει κανείς, αλλά που όπως βλέπετε εκεί η κυρία οδηγό, άφησε το αυτοκίνητό της χωρίς να σκεφτεί ότι ξέρετε υπάρχουν και μεγαλύτερα οχήματα και πώς θα περάσουν. Ειλικρινά, κρίμα και ντροπή στις μέρες μας να συμβαίνουν αυτά. Και βέβαια, αγαπητοί μου φίλοι, καταλαβαίνετε ότι φυσικά οι αστυνομικέ και οι τοπικέ λιμενικέ αρχέ συνεχίζουν το έργο αυτό που πρέπει. Είτε αυτό είναι να σταματήσουν για να δουν αν έχετε τα σχετικά χαρτιά σα, εσεί που οδηγείτε, το δίπλωμά σα, την ασφάλειά σα ή ε, οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί ε, στι μέρε μα, ε, το οποίο χρήζει έρευνα και ελέγχου. Κάτι τέτοιο γίνεται ακόμη τώρα κάτω εκεί στην κεντρική πλατεία από τις λιμενικές αρχές και τα λιμενικά όργανα. Για να δούμε τι κατέγραψε ο Γιάννης Μακαρούνας. Και βέβαια, αγαπητοί μου φίλοι, πολλοί κόσμος που περιμένει για την εκκλησία να βρεθεί στους ιερούς του ναού μετά από όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Όμω, καταλαβαίνετε ότι και εδώ δεν είναι ότι όλοι αποφασίσαμε να πάμε και πάμε να γεμίσει και πώς. Και εδώ λοιπόν η Ιερά Μητρόπολη Καλύμνου μόλις ε, ανέβασε το πρότυπο ανάρτησης οδηγιών για ενορίες. Και σας διαβάζω. Απαραίτητες ε, οδηγίε προσέλευση εντό του ιερού ναού, πρέπει να ακολουθηθούν κατά γράμμα. Παρακαλώ να τηρείτε τι ε, με τι προβλεπόμενε υγειονομικέ διατάξεις και οδηγίε των αρμοδίων επιτροπών. Συνιστάται η χρήση μάσκας εντό του ιερού ναού. Απολυμένετε τα χέρια σας όταν εισέρχεστε. Τηρήστε αποστάσεις μεταξύ σας κατά την είσοδό σας και όταν ανάβετε το κερί σας. Όταν ε, τα προβλεπόμενα από το νόμο ε, καθίσματα πληρωθούν, παρακαλώ να εξέρχεστε στο εξωτερικό άβλιο χώρο του Ιερού Ναού και να τηρούνται οι κατά τον νόμο αποστάσεις, δηλαδή 1,5 μέτρων. Για την εύρυθμη προσέλευσή σας στην Θεία Κοινωνία, τηρείτε πάντα τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Παρακαλώ να τηρούνται με σεβασμό και ατομική υπευθυνότητα οι οδηγίες αυτές, έτσι, εκ του υπευθύνου ε, κατά νόμων εφημέριου. Αυτό είναι το κείμενο που πριν από 10 λεπτά, έτσι, αναρτήθηκε αγαπητοί μου φίλοι από την Ιερά Μητρόπολη. Καταλαβαίνετε, παντού χρειάζονται ακόμη οι συστάσεις, οι κανόνες, οι οδηγίες να ακολουθούνται κατά γράμμα, έτσι... Και επειδή όλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, όπως βλέπετε, στις παραλίες, στις πλατείες, παντού, και φανταστείτε μόλις ξεκινήσουν και τα υπόλοιπα δειλά-δειλά, γι' αυτό είναι έτσι, πιο εντατική, όπως βλέπετε, η έλεγχη και γι' αυτό α, πρέπει καθημερινά να τα, τα επαναλαμβάνουμε, να τα υπενθυμίζουμε, να τα λέμε, διότι είπαμε, τίποτα δεν τέλειωσε και για να πάνε όλα καλά και να έρθουν οι όποιοι επισκέπτες, η μεδαπή ή αλλοδαπή. Και να βγούμε αλόβητοι στο το τέλος του καλοκαιριού και βλέπουμε, ε, δεν μπορεί έτσι να συμβαίνουν πράγματα και να μην τα σκεφτόμαστε με ιδιαίτερο σεβασμό. Λοιπόν, προσέχουμε για να έχουμε. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, βλέπουμε ό,τι τελευταίο υπάρχει από την επικαιρότητα και ερχόμαστε.